Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μόλις κατεβαίνει από τον Γερανό ο Τένοντας. Έτσι, να δούμε τώρα την τοποθέτησή του. Μόλις ήρθα. Εδώ το ισιάζει. Να δούμε τώρα την τοποθέτησή του ακριβώς μέσα στην τρύπα. Και τόσο εύκολο, παιδιά, παίζει ρόλο και ο αέρας, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο έτσι ώστε να μπει ο Τένοντας στην τρύπα. Από ό,τι βλέπουμε, πρώτα μπαίνει ο Τένοντας και μετά μπαίνει ο φύλακάς του. Συγγνώμη, ακριβώς το ανάποδο είναι. Πρώτα μπαίνει ο θύλακας και μετά ο Τένοντας. Μπορούσε όμως να συμβεί και το ανάποδο. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο Τένοντας μπαίνει μέσα στο θύλακα του Μίνοξ. Η ώρα είναι περασμένες. Κοντεύει 4. Οι εργασίες εστιάζονται πλέον στον πυλώνα, στα βόρεια, στον τομέα 4, δίπλα στη Βασίλισσα 322, που δουλεύουν στους κάτω ορόφους, ενώ εμείς θαυμάζουμε τις περίτεχνες ενέργειες του τεχνίτη εδώ, έτσι ώστε να βάλει τον Τένοντα στη θέση του. Έχουν ήδη τοποθετηθεί άλλοι 2-5. Αν δεν με γελάνε τα μάτια μου, παιδιά, γιατί έχει πια πάρα πολύ ήλιο σήμερα, αν δεν με γελάνε τα μάτια μου, είναι 5 οι Τένοντες που έχουν μπει. Είναι αυτά τα μαύρα σίδερα που θέλουν τα παιδιά, έτσι. Το λέω αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Με βλέπει και πιτσιρικαρία και δεν είναι υποχρεωμένη, όπως κανένας μας άλλωστε, να ξέρουμε το τι είναι ο Τένοντας. Τένοντες εδώ έχουν μπει, παιδιά. Εσείς που με βλέπετε από τώρα και όχι από τις αρχές, εδώ που έχουν καπέλα τα κίτρινα, αυτοί εδώ οι θύλακες, οι ίνοξ, σπυροειδές όπως είναι, μέσα έχουν τα σίδερα που μόλις ένα από αυτά κατέβηκε και προσγειώθηκε στη βάση. Ας ζουμάρουμε πάλι εδώ το τεχνίτη. Πάρε, εννοεί να πάρει ο Γερανός και να σηκωθεί. Είναι ο βόρειο-δυτικός Γερανός. Έχει κωδική ονομασία Μάρκο Λιβάγια. Αυτό θα μείνει ακόμα για 2 μέρες. Μάλλον σήμερα και αύριο, γιατί από τις 1 του Ιούνιου, παιδιά, θα δοθούν 5 νέες ονομασίες με 5 ονόματα που φόρεσαν μόνο τη φανέλα την κιτρινόμαυρη, με το δικέφαλο στο στήθος, ο οποίος δικέφαλος είχε μόνο τα φτερά ανοιγμένα. Και όποιος ξέρει τον λόγο, τον ξέρει. Μην επεκταθώ εγώ. Θέλω τώρα εδώ, καθώς έφυγε τώρα ο Γερανός, να πω ότι σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα πένθους και μνήμης. 29 ο Μάης, σαν σήμερα, χρόνια πίσω, έγινε αυτό που όλοι απεύχονταν, ειδικά μετά τη μάχη του Μάτζικερτ το 1078, όπου η Εξανατολάς φίλοι μας κυρίευσαν πρώτα με τη μάχη του Μάτζικερτ και μετά το 1453
κατάφεραν να κατακτήσουν τη βασιλεύουσά μας. Αλλά, όπως λέει και ο δημόσιος λαός μας, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικιά μας θα είναι. Δεν το παίζω εθνικιστής, μπορεί να είμαι, μπορεί και να μην είμαι, αλλά νιώθω την Κωνσταντινούπολη σαν πρωτεύουσα της καρδιάς μου. Μην επεκταθώ σε Ελλάδες και τα λοιπά, είναι της καρδιάς μου. Με πείτε μετά σε μηνύματα ρατσιστή και τα λοιπά και εθνικιστή. Λοιπόν, έχουμε ένα εξάλεπτο βίντεο τώρα, είδαμε ακριβώς πώς τοποθετήθηκε ο τένοντας. Θα ρίξω μια ματιά με το γυμνό μάτι τώρα αν έχουν μπει άλλοι. Όχι, στην από εδώ μεριά είχαν συμπληρωθεί και το χθεσινό βιντεάκι που ήταν κάτω οι 6 τένοντες, οι 6 θύλακες, σήμερα τοποθετήθηκαν. Θα τοποθετηθούν από ό,τι βλέπω, γιατί με γυμνό μάτι φαίνονται μόνο τα σίδερα. Βλέπετε την υψομετρική διαφορά του τένοντα. Εδώ είναι ο τένοντας, παιδιά, ο μαύρος, και η υψομετρική διαφορά που έχει με τον θύλακα. Έτσι, είναι και πιο λεπτός σε διάμετρο και πιο κοντός. Και όπως σας έχω πει σε άλλο βίντεο, ανατρέξτε αν δεν το έχετε ακούσει, θα μπει ένα υλικό ειδικό, έτσι ώστε να καλύψει τον τένοντα και το θύλακά του. Λοιπόν, θεωρώ ότι έκανα μια καλή ανάλυση. Δεν ήταν σχεδιασμένη. Με το που ήρθα είδα το πέταγμα του αϊτού με τον τένοντα και άνοιξε κατευθείαν τη μηχανή. Ούτε τσιγάρο δρόμο, ούτε τσιγάρο να ανάψω δηλαδή. Λοιπόν, μάγκες, ζήτω η ΑΕΚ. Συνεχίζω με το βιντεάκι τώρα στη Βασίλισσα 22 και συνεχίζουμε. Ας ελπίσω ότι θα τα καταφέρω, γιατί έχει πάρα πολύ ήλιο. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες.